Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να πλέκουμε ένα πολύ όμορφο και εύκολο πόντσο, το οποίο είναι κατάλληλο για άνοιξη καλοκαίρι και είναι με την πλέξη Solomon. Την πλέξη Solomon ή και πλέξη αράχνη την έχουμε δει σε παραλληλόγραμμο κομμάτι, με το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε μπλούζες και σάρπες. Την έχουμε δει σε τριγωνικό για σάλι, επίσης και μια παραλλαγή της πλέξης Solomon με την πλέξη Puff στα πλαϊνά. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς να την κάνουμε και σε πόντσο. Και όπως και στα άλλα πόντσο που έχω ήδη δείξει, έτσι και σε αυτό το μοντέλο μας θα είναι η ντόλι. Έτσι θα φαίνεται το πόντσο και στο τέλος προσθέτουμε τα κρόσια. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς θα φτιάξουμε το πόντσο. Τώρα, όταν πλέκουμε πλεκτά τα οποία τα θέλουμε για άνοιξη καλοκαίρι, όσο τρυπητό και να είναι το πλεκτό, όπως με την πλέξη Solomon, την έκανα με ακριλικό για να δω πώς βγαίνει η πλέξη. Όσο τρυπητό και να είναι, αν ένα πλεκτό το φτιάξουμε μόνο με ακριλικό νήμα, θα βγει πάρα πολύ ζεστό, γιατί το ακριλικό δεν αναπνέει. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε ή νήματα που είναι 50 ακριλικό, 50 βαμβακερό, ή νήμα το οποίο είναι 100% βαμβακερό. Θα χρησιμοποιήσω το νήμα αυτό εδώ, το καρτοπού, που είναι από τα νήματα που μας είχε στείλει η Μέρη Πενταφρονή μου για να πλέξουμε το σάλι. Είχε στείλει συνολικά 5 κούκλες και έφτιαξα 2 σάλι με την πλέξη ανανά. Και παρόλο που φτιάξαμε 2 σάλι, περίσσεψε και αυτό εδώ. Οπότε πάμε να πλέξουμε και το μικρό, το πόντσο, για την ντόλι. Το νήμα αυτό εδώ, το καρτοπού, σε περίπτωση που δεν έχετε δει τα άλλα τα βίντεο, είναι 50% ακριλικό, 50 βαμβακερό και λέγεται καρτοπού 4 εποχές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι, για να βγει σωστό το σχέδιο, θέλουμε να έχουμε θέλουμε ο αριθμός των αλυσίδων της πλέξης Solomon, γιατί η πλέξη Solomon είναι μεγάλες αλυσίδες. Θέλουμε να έχουμε ζυγό αριθμό από αυτές τις αλυσίδες, αλλά θέλουμε ο ζυγός αυτός αριθμός. Όταν το διαιρέσουμε με το 2, όταν το χωρίσουμε στη μέση, θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι πάλι ζυγός αριθμός. Για παράδειγμα, αν έχουμε 10 αλυσίδες, αν χωρίσουμε το 10 στα 2, έχουμε 5 και 5. Δεν είναι ζυγός αριθμός, οπότε δεν μας κάνει. 12 αλυσίδες, αν τις χωρίσουμε στη μέση, έχουμε 6 και 6. Οπότε το αποτέλεσμα είναι ζυγός αριθμός, μας κάνει. Πάμε να ξεκινήσουμε με 16 αλυσίδες, που είναι ζυγός αριθμός. Και αν τα χωρίσουμε στη μέση, πάλι έχουμε ζυγό αριθμό σαν αποτέλεσμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με τον αρχικό μας κόμπο. Θα πλέξω 2 αλυσίδες, 1, 2, και θα βάλω το βελονάκι μου στην πρώτη αλυσίδα. Θα αφήσω δηλαδή την αλυσίδα αλυσίδα αυτή εδώ και θα πάμε στην επόμενη. Θα πάμε 2 αλυσίδες πίσω δηλαδή και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε την πλέξη Solomon ή πλέξη αράχνη στα ελληνικά. Παρόλο που έχω δείξει και σε βίντεο πώς να δημιουργούμε την πλέξη, πάμε για τους πρώτους πόντους να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε την πλέξη και μετά θα πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν κάθε πλέξη, κάθε κόμπο για αυτή την πλέξη, τραβάμε τη θηλιά και βάζουμε τον αντίχειρά μας μέσα. Βάζουμε τον αντίχειρα ανάμεσα στη θηλιά και στην κλωστή. Πιάνω την κλωστή και την περνάω μέσα από την θηλιά. Τον αντίχειρά μου τον βάζω για να είναι όλες οι θηλιές το ίδιο μέγεθος. Έχω πάρει λοιπόν την κλωστή, την πέρασα μέσα από τη θηλιά και θα πάρω τώρα το βελονάκι και θα το περάσω ανάμεσα από την μία κλωστή και μπροστά έχουμε 2 κλωστές, πίσω έχουμε 1 κλωστή. Οπότε ανάμεσα από αυτά τα 2, ανάμεσα από τη θηλιά και την μία κλωστή που έχω πίσω, βάζω το βελονάκι μου, παίρνω κλωστή, την περνάω κάτω από τη θηλιά και έχω 2 θηλιές επάνω στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή, την παίρνω μέσα από τις 2 θηλιές, πλέκω άριχτο δηλαδή. Και έτσι δημιουργήσαμε μία πλέξη
μία μεγάλη αλυσίδα για την πλέξη Σόλομον. Τραβάμε πάλι την αλυσίδα μας, τη θηλιά μας. Βάζουμε τον αντίχειρά μας ανάμεσα από τη θηλιά και την κλωστή που έχουμε στο δάχτυλό μας. Πιάνω την κλωστή, την περνάω μέσα από τη θηλιά και μέσα εδώ που είναι το δάχτυλό μου, ουσιαστικά ο αντίχειρας, εκεί θα βάλω και το βελονάκι μου. Αν αυτό σας βοηθάει να το θυμάστε καλύτερα, μέσα εδώ στο κενό που είναι ο αντίχειρας, μέσα εδώ θα μπει και το βελονάκι. Αντικαθιστώ δηλαδή τον αντίχειρα με το βελονάκι μου. Πιάνω κλωστή, την περνάω κάτω από την θηλιά. Έχουμε δύο θηλιές, παίρνω κλωστή, την παίρνω μέσα από τις δύο θηλιές και πλέκω άριχτο με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι τώρα έχουμε δύο αλυσίδες, θέλουμε άλλες 14. Ανοίγω τη θηλιά, βάζω ανάμεσα τον αντίχειρά μου, πιάνω κλωστή, την περνάω μέσα από τη θηλιά, αντικαθιστώ το βελονάκι με τον αντίχειρά μου, βάζω δηλαδή το βελονάκι ανάμεσα στην κλωστή και στη θηλιά τη μεγάλη, πιάνω κλωστή, την περνάω κάτω από τη θηλιά, παίρνω κλωστή και πλέκω άριχτο. Τρεις αλυσίδες. Βάζω τον αντίχειρά μου ανάμεσα στην κλωστή και στην θηλιά που έχω στο βελονάκι. Πιάνω κλωστή, την περνάω μέσα από την θηλιά. Βάζω το βελονάκι μου κάτω εδώ που είναι ο αντίχειράς μου. Παίρνω κλωστή, την περνάω από κάτω και πλέκω ένα άριχτο. Τραβάω τη θηλιά και τη μεγαλώνω. Βάζω τον αντίχειρά μου ανάμεσα, πιάνω κλωστή, την περνάω μέσα στη θηλιά, βάζω το βελονάκι μου μέσα εδώ που είναι το δάχτυλό μου και βγάζω το δάχτυλο. Βλέπουμε ότι μπροστά έχουμε τη θηλιά, τις δύο κλωστές και πίσω είναι η μία κλωστή, αυτή που είχα από την αριστερή μεριά του δάχτυλού μου. Και πλέκουμε άριχτο. Έχουμε πλέξει μέχρι τώρα 1, 2, 3, 4, 5 θηλιές και συνεχίζουμε. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Τώρα, επειδή ο κάθε ένας μας έχει διαφορετικό μέγεθος δάχτυλο, οπότε αναγκαστικά η κάθε μεγάλη αλυσίδα θα έχει διαφορετικό μέγεθος, δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε για να πλέξουμε το πόντσο με 24 μεγάλες αλυσίδες ή ότι πρέπει να βάλουμε τάδε αριθμό αλυσίδων για να ξεκινήσουμε το πόντσο για small ή medium ή large κτλ. Ένας τρόπος που νομίζω είναι καλός για να υπολογίσουμε πόσο πρέπει να κάνουμε το άνοιγμα στο πόντσο μας είναι ή να το δοκιμάσουμε επάνω στο λαιμό μας, να πλέξουμε το βουβό εδώ και να δοκιμάσουμε επάνω στο λαιμό μας, ή αυτό που παρατήρησα στο πόντσο που έπλεξα στην ντόλι, όταν ολοκλήρωσα να πλέκω τις αλυσίδες με την πλέξη Σόλομον, αυτό που έκανα, επειδή το βλέπω ότι είναι ακριβώς επάνω της και είναι μία χαρά, δεν πέφτει από τους ώμους, βλέπουμε ότι το κρατάνε οι ώμοι της εδώ το πόντσο, το μέτρησα στο κεφάλι της. Πήρα δηλαδή το γαϊτανάκι αυτό εδώ που έχω κάνει και το μέτρησα στο κεφάλι της. Και θέλω να κουμπάει η αρχή, ο πρώτος κόμπος που έχω δημιουργήσει, θέλω να κουμπάει με το τέλος. Και βλέπουμε εδώ ότι είναι μεγαλύτερο, οπότε θα ξεπλέξω 4 αλυσίδες. 1,
2, 3, 4 και ο λίγος που ξεπλέκω 4 είναι για να έχω 12 μεγάλες αλυσίδες σαν αποτέλεσμα. Οπότε όταν χωρίσω τις 12 αλυσίδες στη μέση θα έχω 6 από τη μία και 6 από την άλλη. Έχουμε ζυγό αριθμό σαν αποτέλεσμα όταν χωρίζουμε τους πόντους στη μέση. Οπότε πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε τώρα πάλι. Θέλω όταν το γυρνάω επάνω εδώ στο κεφαλάκι, θέλω να κουμπάει η αρχή, το άριχτο που μόλις έχουμε πλέξει, με τον κόμπο που έχουμε κάνει στην αρχή, όταν πλέξαμε το άριχτο στον πρώτο πόντο. Και βλέπω ότι είναι ακριβώς. Οπότε θα χωράει να περάσει μέσα από το κεφαλάκι της. Οπότε ένας καλός τρόπος για να υπολογίσουμε πόσο μεγάλο να κάνουμε το γαϊτανάκι μας. Ή μπορούμε να το πλέξουμε και να το περάσουμε στο λαιμό μας, σε περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο. Τώρα, πιάνουμε το γαϊτανάκι μας και θέλουμε όλοι οι πόντοι να κοιτάνε στην ίδια μεριά. Κοιτάνε πάνω δηλαδή οι πόντοι που ήταν η θηλιά. Οπότε είναι οι δύο θηλιές μπροστά και η μία θηλιά πίσω. Βάζω το βελονάκι μου μέσα στο πρώτο άριχτο που έπλεξα όταν ξεκίνησα τη σειρά. Και θα πλέξω βουβό. Τώρα, θα πάρω ένα πιαστράκι. Αν δεν έχετε πιαστράκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κλωστή ή και παραμάνα. Για να το βάλω στον πόντο που θα δημιουργήσω την πρώτη αύξηση, για να μην μπερδευτώ. Γιατί μετά ξέρουμε που θα είναι η αύξηση, γιατί θα είναι πάντα στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε ζυγό αριθμό πόντων και όταν το διαιρούμε στη μέση να έχουμε ζυγό αριθμό σαν αποτέλεσμα πάλι. Οπότε έχω εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Μετά από την έκτη αλυσίδα, το άριχτο που έχω μετά από την έκτη αλυσίδα, θα βάλω το πιαστράκι μου γιατί μέσα εδώ θα δημιουργηθεί η αύξηση. Θα φτιάξω λίγο την κάμερα για να φαίνεται λίγο καλύτερα. Οπότε, έχω, εδώ έχουμε πλέξει το βουβό, οπότε έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 μεγάλες αλυσίδες. Στο άριχτο λοιπόν μετά από την έκτη μεγάλη αλυσίδα βάζω το πιαστράκι μου και μετά από το πιαστράκι πρέπει να έχουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό σε αλυσίδες. Οπότε 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες και μετά από το πιαστράκι και μετά είναι το βουβό. Ξεκινάμε τη σειρά μας και έτσι θα ξεκινάμε κάθε σειρά, πλέκουμε 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχοντας πλέξει τις 6 αλυσίδες, σημαίνει ότι έχω πλέξει ένα διπλό ποδαράκι και ένα κενό 2 αλυσίδων. Οι πρώτες 4 αλυσίδες μου δίνουν το πρώτο μου διπλό ποδαράκι και οι επόμενες 2 από τις συνολικά 6 είναι το κενό 2 αλυσίδων. Τυλίγω την κλωστή μου 2 φορές γύρω από το βελονάκι γιατί θέλω να πλέξω διπλό ποδαράκι. Και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στον ίδιο πόντο που έπλεξα το βουβό. Παίρνω κλωστή, την περνάω στις 2 πρώτες θηλιές, κλωστή στις επόμενες 2, κλωστή στις τελευταίες 2 θηλιές. Μετά από κάθε αύξηση που πλέκω, αυτή εδώ είναι η αύξησή μου, ουσιαστικά είναι ένα V, το οποίο πλέκεται με διπλά ποδαράκια. Μετά από την αύξηση πάντα θα πλέκω μία αλυσίδα. Και πάω να πλέξω τώρα 2 αλυσίδες Solomon. Μία. Δύο. Και πάντα όταν πλέκουμε τις αλυσίδες Solomon, πάντα πλέκουμε 2. Πάντα. Αυτό όμως που κάνουμε πάντα μετά από την αύξηση, πάντα μετά την αύξηση και πάντα πριν την αύξηση, αντί να περνάμε 2 αλυσίδες και να βάζουμε το βελονάκι μας, περνάμε μόνο μία και έτσι δημιουργείται, συνεχίζεται η αύξηση της μύτης. Οπότε περνάμε μόνο μία αλυσίδα,
και στο άριχτο μετά την αλυσίδα αυτή βάζω το βελονάκι μου μέσα και πλέκω ένα άριχτο. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μου σε αυτό το σημείο. Πάω να πλέξω τώρα πάλι δύο αλυσίδες Solomon. Και ουσιαστικά Solomon, ο κόμπος Solomon είναι ο κόμπος που δημιουργείται όταν πλέκουμε το άριχτο επάνω στο άριχτο. Μοιάζει σαν καρδιά λίγο, γιατί αυτό και στα αγγλικά λέγεται και ο κόμπος της αγάπης. Ή αλλιώς και lover's knot. Πάμε λοιπόν να πλέξουμε δύο μεγάλες αλυσίδες πάλι. Μία. Δύο. Πολύ μεγάλη προσοχή να μην μας στρίψει το πλεκτό μας. Και εφόσον έχω πλέξει δύο μεγάλες αλυσίδες, θα περάσω μία αλυσίδα, δύο αλυσίδες μεγάλες και στο άριχτο μετά τη δεύτερη αλυσίδα, βάζω το βελονάκι μου και πλέκω ένα άριχτο. Πλέκω δύο μεγάλες αλυσίδες, μία, δύο, περνάω επάνω από μία, δύο αλυσίδες, στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα, βάζω μέσα το βελονάκι μου και πλέκω ένα άριχτο. Και τώρα εδώ είμαστε στον πόντο πριν από την αύξηση και έχουμε πει ότι πριν και μετά την αύξηση πάντα θα έχουμε μόνο μία αλυσίδα σαν κενό. Γι' αυτό θέλουμε και όταν χωρίζουμε τους πόντους το αποτέλεσμα να είναι ζυγός αριθμός, γιατί αν δεν ήταν ζυγός αριθμός δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Οπότε, μόλις πριν από το άριχτο που είναι η αύξηση, έχουμε μόνο μία αλυσίδα κενό. Παρ' όλα αυτά εμείς θα πλέξουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Γιατί όπως είπα και νωρίτερα, πάντα πλέκουμε δύο αλυσίδες. Μία. Δύο αλυσίδες. Θα τυλίξω την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι μου και θα βάλω μέσα σε αυτό το άριχτο. Θα περάσω δηλαδή πάνω μόνο από μία αλυσίδα και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα σε αυτό εδώ το άριχτο που είχα το πιαστράκι μου και θα πλέξω ένα διπλό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, την περνάω στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Πλέκω δύο αλυσίδες, τυλίγω την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι μου και πλέκω πάλι ένα διπλό ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές. Επόμενες δύο και τελευταίες δύο. Πλέκω μία αλυσίδα κανονική μετά από την αύξηση, το ίδιο που κάναμε και εδώ πέρα και είπαμε, μετά από κάθε αύξηση πλέκουμε πάντα μία κανονική αλυσίδα και πάμε τώρα να πλέξουμε δύο μεγάλες αλυσίδες για να συνεχίσουμε το πλεκτό μας. Μία. Δύο αλυσίδες, αλλά αυτό που ανέφερα και νωρίτερα είναι ότι πριν και μετά την αύξηση πάντα περνάμε πάνω από μόνο μία αλυσίδα. Πριν την αύξηση περάσαμε πάνω από μία αλυσίδα μόνο, μετά την αύξηση πάμε να περάσουμε πάλι πάνω από μόνο μία αλυσίδα και μετά το άριχτο που είναι αμέσως μετά από αυτή την μία αλυσίδα εδώ πέρα, βάζω το βελονάκι μου και πλέκω ένα άριχτο. Πλέκω πάλι δύο μεγάλες αλυσίδες, μία, δύο, περνάω επάνω από δύο αλυσίδες, μία, δύο και στο άριχτο που είναι μετά από την μία και στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα, τη μεγάλη, βάζω το βελονάκι μου και πλέκω ένα άριχτο. Πλέκω δύο μεγάλες αλυσίδες, μία,
2 και περνάμε επάνω από τις δύο αλυσίδες, τις μεγάλες, μία μεγάλη αλυσίδα, δύο μεγάλες αλυσίδες, στο άριχτο μετά από την δεύτερη αλυσίδα, βάζω το βελονάκι μου και πλέκω ένα άριχτο. Και βλέπουμε ότι τώρα στο τέλος μας έχει μείνει πάλι μόνο μία αλυσίδα εδώ πέρα. Μας έχει μείνει μόνο μία μεγάλη αλυσίδα. Οπότε, και αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι πριν την αύξηση και μετά την αύξηση, θα έχουμε πάντα μόνο μία αλυσίδα. Οπότε, πλέκω εγώ πάλι δύο μεγάλες αλυσίδες, γιατί πάντα δύο πλέκουμε. 2 και πολύ προσοχή τώρα να μην μας στρίψει το πλεκτό, τσεκάρουμε ότι είναι ίσιο, γιατί μπορεί να στρίψει και να έρθει αυτό μέσα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και για να κλείσουμε τη σειρά τώρα, θα πάμε και θα βάλουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη από τις συνολικά 6 αλυσίδες, στην τέταρτη, γιατί είναι το διπλό μας ποδαράκι. Γι' αυτό βάζουμε το βελονάκι μας στην τέταρτη. Και πλέκουμε βουβό. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο κενό με δύο αλυσίδες, κάτω από εδώ δηλαδή, και θα πλέξω πάλι βουβό. Και για να ξεκινήσω το σχέδιό μου, την επόμενη σειρά, θα πλέξω 6 αλυσίδες πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Οι 6 αλυσίδες αυτές αντιστοιχούν οι 4 στο πρώτο μου διπλό ποδαράκι, και οι επόμενες δύο, το κενό δύο αλυσίδων. Τυλίγω την κλωστή μου δύο φορές γύρω από το βελονάκι και βάζω το βελονάκι μου μέσα στο κενό με δύο αλυσίδες και πλέκω ένα διπλό ποδαράκι. Μετά από το V, μετά από την αύξηση, είπαμε ότι πλέκουμε πάντα μία κανονική αλυσίδα και πάμε τώρα να συνεχίσουμε το σχέδιό μας. Πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Και όπως αναφέραμε και νωρίτερα, μετά από την αύξηση, πάντα βάζουμε το βελονάκι μας στο πρώτο, στο άριχτο μετά από την πρώτη αλυσίδα. Αφήνουμε δηλαδή μετά από την αύξηση μόνο μία αλυσίδα αντί για δύο και στο άριχτο μετά από την αλυσίδα βάζουμε το βελονάκι μας και πλέκουμε ένα άριχτο. Πλέκω πάλι δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Και αφήνουμε την επόμενη αλυσίδα. Αυτή εδώ είναι η επόμενη αλυσίδα που έχουμε πλέξει και άριχτο στην προηγούμενη σειρά, οπότε εδώ έχει ήδη δημιουργηθεί ο κόμπος Σόλομον. Και πάμε να βάλουμε το βελονάκι μας στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα. Αφήνουμε την πρώτη αλυσίδα το άριχτο, τη δεύτερη αλυσίδα και βλέπουμε ότι το άριχτο αυτό εδώ είναι μόνο του. Οπότε βάζουμε το βελονάκι μέσα για να δημιουργήσουμε και εδώ τον κόμπο Σόλομον. Πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Αφήνουμε πάλι την επόμενη μεγάλη αλυσίδα και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε πλέξει και στην προηγούμενη σειρά έχει δημιουργηθεί ο κόμπος Σόλομον, οπότε όταν βλέπουμε αυτό εδώ, ποτέ δεν βάζουμε το βελονάκι να ξαναπλέξουμε άριχτο, γιατί έχει ήδη δημιουργηθεί ο κόμπος. Αφήνουμε λοιπόν την πρώτη αλυσίδα, περνάμε και πάνω από τη δεύτερη και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα, βάζουμε το βελονάκι μας και πλέκουμε ένα άριχτο. Ειδικά όταν το κάνουμε σε μεγάλη κλίμακα για να το φορέσουμε εμείς, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην στρίψουν οι θηλιές, ειδικά στις πρώτες σειρές. Πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Και περνάμε πάλι επάνω από την επόμενη αλυσίδα. Περνάμε πάνω και από την δεύτερη αλυσίδα
Και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα, που το βλέπουμε και είναι και μόνο του, βάζουμε το βελονάκι και πλέκουμε ένα άριχτο. Και βλέπουμε ότι πριν την αύξηση μας έχει μείνει μόνο μία αλυσίδα. Εδώ πέρα. Πλέκουμε εμείς δύο μεγάλες αλυσίδες. Αν σας έχουν μείνει δύο αλυσίδες πριν από την αύξηση, έχει γίνει κάποιο λάθος. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλουμε πριν και μετά από την αύξηση να έχουμε μόνο μία αλυσίδα. Πλέκουμε λοιπόν δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάμε επάνω από αυτήν εδώ την μία την αλυσίδα. Τυλίγουμε δύο φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι μας. Περνάμε πάνω από την μία αλυσίδα και βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στο κενό από δύο αλυσίδες που έχουμε πλέξει στην προηγούμενη σειρά για να κάνουμε την αύξηση και εδώ πέρα. Κλωστή στις δύο πρώτες θηλιές, επόμενες δύο, τελευταίες δύο. Δύο μικρές αλυσίδες, τυλίγουμε δύο φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι και πάμε να πλέξουμε άλλο ένα διπλό ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό με δύο αλυσίδες. Και έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Πλέκουμε μία μικρή αλυσίδα πάντα μετά από το V που πλέκουμε, μετά από την αύξηση που κάνουμε εδώ πέρα. Πάμε να πλέξουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, μετά από την αύξηση, όπως το ίδιο κάνουμε και πριν, βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στο άριχτο που είναι μετά από την πρώτη αλυσίδα. Πρώτη αλυσίδα λοιπόν, στο άριχτο που είναι μετά από την πρώτη αλυσίδα, που είναι και μόνο το άριχτο εδώ πέρα βλέπουμε, βάζουμε μέσα το βελονάκι μας για να πλέξουμε ένα άριχτο. Και στο σημείο αυτό το πλεκτό μας φαίνεται έτσι. Βέβαια θα το δούμε καλύτερα μάλλον μόλις ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά. Πώς φαίνεται το πλεκτό. Πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάμε πάνω από την πρώτη αλυσίδα που βλέπουμε εδώ έχει ήδη δημιουργηθεί ο κόμπος Σόλομον. Περνάμε πάνω και από την δεύτερη αλυσίδα. Και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα βάζουμε μέσα το βελονάκι μας. Και πλέκουμε ένα άριχτο. Πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάμε επάνω από την επόμενη μεγάλη αλυσίδα. Περνάμε πάνω και από την δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Και βλέπουμε εδώ το άριχτο είναι και μόνο του κιόλας εδώ πέρα. Πάμε να βάλουμε το βελονάκι μας μέσα. Και πλέκουμε ένα άριχτο. Πλέκουμε πάλι δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάμε επάνω από την επόμενη μεγάλη αλυσίδα. Βλέπουμε ότι εδώ έχει δημιουργηθεί ο κόμπος. Περνάμε πάνω και από την δεύτερη αλυσίδα και μετά από το άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα. Πλέκουμε άριχτο. Και βλέπουμε ότι για να ολοκληρώσουμε μας έχει μείνει μόνο μία αλυσίδα. Και θέλουμε πάντα να έχουμε μόνο μία μεγάλη αλυσίδα πριν και μετά από την αύξηση. Εμείς θα πλέξουμε δύο μεγάλες αλυσίδες, γιατί πάντα πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στην τέταρτη από τις συνολικά 6 αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και θα πλέξω βουβό. Και θα βάλω το βελονάκι μου και μέσα στο κενό με δύο αλυσίδες να πλέξω πάλι βουβό. Τώρα πάμε να δούμε λίγο πώς φαίνεται το πόντσο μας. Η μία μύτη θα ευθυγραμμιστεί με την άλλη. Και το πόντσο μας φαίνεται έτσι.
σε αυτό το σημείο. Έτσι είναι η μυτούλα μπροστά. Κάνει λίγο σαν τετράγωνο εδώ πέρα, αλλά στο τέλος που θα βάλουμε και τα κρόσια, που θα μπουν τα κρόσια, θα φανεί καλύτερα. Τώρα, μέχρι να ολοκληρώσουμε το πόντσο, τα βήματα είναι ακριβώς τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Πάντα πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες, πάντα πριν και μετά από την αύξηση έχουμε μόνο μία αλυσίδα. Πάντα μετά από την αύξηση πλέκουμε μία μικρή αλυσίδα, δηλαδή τα βήματα μέχρι να τελειώσουμε το πόντσο είναι πάντα ίδια. Πάμε να πλέξουμε μερικές σειρές ακόμα μαζί για να δούμε πώς θα φανεί το πόντσο στο τέλος που θα το βάλουμε πάνω στην κούκλα. Οπότε για να ξεκινήσουμε τη σειρά πλέκουμε πάντα 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, τυλίγω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μου γιατί θέλουμε να πλέξουμε διπλό ποδαράκι. Βάζω το βελονάκι μου μέσα στο ίδιο κενό με 2 αλυσίδες και πλέκω διπλό ποδαράκι. Μετά από την αύξηση πλέκω μία μικρή αλυσίδα. Μετά πλέκουμε 2 μεγάλες αλυσίδες. 1, 2 και μετά από την αύξηση πλέκουμε πάντα μετά από την πρώτη μεγάλη αλυσίδα. Αυτή εδώ είναι η πρώτη μεγάλη αλυσίδα μετά από την αύξηση. Βλέπουμε ότι είναι και το άριχτο μόνο του εδώ πέρα. Βάζουμε μέσα το βελονάκι μας και πλέκουμε ένα άριχτο. Πλέκουμε 2 μεγάλες αλυσίδες. 1, 2. Βάζουμε το βελονάκι μας. Περνάμε πάνω από την πρώτη μεγάλη αλυσίδα. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί εδώ ο κόμπος Σόλομον. Περνάμε και πάνω και από την δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Και στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη μεγάλη αλυσίδα, πλέκουμε άριχτο. Πλέκουμε πάλι 2 μεγάλες αλυσίδες. 1. 2. Περνάμε πάνω από την πρώτη μεγάλη αλυσίδα στην οποία έχει δημιουργηθεί και ο κόμπος. Περνάμε και μετά από την δεύτερη μεγάλη αλυσίδα και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα, που είναι και μόνο του, πλέκουμε ένα άριχτο. Πλέκω πάλι 2 μεγάλες αλυσίδες. 1. 2. Έχουμε πλέξει 2 μεγάλες αλυσίδες. Περνάμε πάνω από την επόμενη μεγάλη αλυσίδα που έχει δημιουργηθεί και ο κόμπος. Περνάμε πάνω από τη δεύτερη αλυσίδα και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα πλέκουμε ένα άριχτο. Και συνεχίζουμε. Πλέκουμε 2 μεγάλες αλυσίδες. 1. 2. Περνάμε πάνω από την πρώτη μεγάλη αλυσίδα που μετά από αυτήν έχει δημιουργηθεί και ο κόμπος. Περνάμε πάνω από τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα πλέκουμε άριχτο. Και βλέπουμε είμαστε πριν από την αύξηση και μας έχει μείνει μόνο μία αλυσίδα πριν την αύξηση και αυτό θέλουμε πάντα. Θα πλέξουμε 2 μεγάλες αλυσίδες. 1. 2. Τυλίγω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μου. Περνάω επάνω από την αλυσίδα και βάζω το βελονάκι μου μέσα στο κενό με 2 αλυσίδες και πλέκω ένα διπλό ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, τυλίγω την κλωστή 2 φορές γύρω από το βελονάκι μου και πλέκω άλλο ένα διπλό ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό με 2 αλυσίδες. 1 μικρή αλυσίδα μετά από την αύξηση, πάντα το κάνουμε αυτό και μετά πλέκουμε 2 μεγάλες αλυσίδες. 1, 2, 2. Μετά από την αύξηση, όπως κάνουμε και πριν, περνάμε πάνω μόνο από μία αλυσίδα, οπότε περνάω πάνω από την πρώτη αλυσίδα και στο άριχτο εδώ που είναι μόνο του,
Βάζω το βελονάκι μου και πλέκω ένα άριχτο. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάω επάνω από την πρώτη αλυσίδα, που μετά από αυτήν έχει γίνει και ο κόμπος ήδη. Περνάω πάνω από την δεύτερη αλυσίδα και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα, πλέκω ένα άριχτο. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάω πάνω από την πρώτη αλυσίδα, περνάω πάνω και από τη δεύτερη αλυσίδα και στο άριχτο που είναι πάνω από μετά από την δεύτερη αλυσίδα, πλέκω ένα άριχτο. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάω πάνω από την πρώτη αλυσίδα, πάνω και από τη δεύτερη και στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα, πλέκουμε άριχτο. Μία. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Περνάω πάνω από την πρώτη αλυσίδα, μετά και από την δεύτερη και στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα, πλέκω άριχτο. Και έχουμε φτάσει στην αλυσίδα που είναι πριν από την αύξηση και βλέπουμε ότι έχει μείνει μόνο μία αλυσίδα. Παρ' όλα αυτά εμείς πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Και βάζω το βελονάκι μου μέσα στην τέταρτη από τις συνολικά 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, που η τέταρτη αλυσίδα ουσιαστικά είναι το διπλό μου ποδαράκι. Πλέκω βουβό, πλέκω άλλο ένα βουβό μέσα στο κενό με 2 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες για να ξεκινήσει η καινούργια μου σειρά. Δύο φορές το κλωστή γύρω από το βελονάκι και πλέκουμε διπλό ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Αλυσίδα κανονική μετά από την αύξηση. Πλέκουμε δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Βάζω το βελονάκι μου μέσα από την πρώτη, μέσα στο άριχτο που είναι μετά από την πρώτη μεγάλη αλυσίδα. Γιατί αυτό κάνουμε πάντα πριν και μετά από την αύξηση. Αυτή εδώ είναι η πρώτη μας αλυσίδα. Στο άριχτο μετά την πρώτη αλυσίδα που είναι και μόνο του, βάζουμε το βελονάκι και πλέκουμε ένα άριχτο. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάω επάνω από την πρώτη αλυσίδα, περνάω επάνω και από την δεύτερη και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα, πλέκω άριχτο. Μία. Δύο αλυσίδες. Περνάμε πάνω από την πρώτη αλυσίδα, πάνω και από την δεύτερη και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη αλυσίδα, πλέκουμε άριχτο. Μία, δύο μεγάλες αλυσίδες, περνάω πάνω από την πρώτη μεγάλη αλυσίδα, πάνω και από την δεύτερη και στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα που είναι και μόνο του, πλέκω άριχτο. Μία. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Περνάω πάνω από την πρώτη αλυσίδα, πάνω και από τη δεύτερη. Στο άριχτο που είναι πάνω από την δεύτερη αλυσίδα, πλέκω άριχτο. Μία. Μία.
2 μεγάλες αλυσίδες. Περνάω πάνω από την πρώτη αλυσίδα. Περνάω πάνω και από τη δεύτερη αλυσίδα και στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα πλέκω άριχτο. Και βλέπουμε ότι μας έχει μείνει μόνο μία μεγάλη αλυσίδα πριν από την αύξηση. Παρ' όλα αυτά εμείς πλέκουμε 2 μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάμε πάνω από την μία αλυσίδα, τυλίγουμε 2 φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι. Περνάμε πάνω από τη μία αλυσίδα, βάζουμε το κενό μέσα στο το βελονάκι μέσα στο κενό με 2 αλυσίδες και πλέκουμε ένα διπλό ποδαράκι. 2 αλυσίδες και άλλο ένα διπλό ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Μία μικρή αλυσίδα μετά από την αύξηση και πλέκουμε 2 μεγάλες αλυσίδες. Μία. Δύο. Περνάμε πάνω από την πρώτη αλυσίδα και βλέπουμε ότι πρέπει ούτως ή άλλως να πλέξουμε σε αυτό το άριχτο για να δημιουργηθεί ο κόμπος Σόλομον. Περνάμε λοιπόν πάνω από την πρώτη αλυσίδα και στο άριχτο που είναι μετά από την πρώτη αλυσίδα πλέκουμε άριχτο. Μία. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Περνάμε πάνω από την πρώτη αλυσίδα, πάνω και από τη δεύτερη και στο άριχτο που είναι μετά τη δεύτερη αλυσίδα πλέκουμε άριχτο. Μία. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Περνάμε πάνω από την πρώτη αλυσίδα, πάνω και από τη δεύτερη. Στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα πλέκω ένα άριχτο. Μία. Δύο αλυσίδες. Περνάω πάνω από την πρώτη, πάνω και από τη δεύτερη αλυσίδα. Στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα πλέκουμε ένα άριχτο. Μία. Δύο αλυσίδες. Περνάω πάνω από την πρώτη μεγάλη αλυσίδα, πάνω και από τη δεύτερη. Στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη αλυσίδα πλέκω άριχτο. Μία. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Περνάω πάνω από την πρώτη αλυσίδα, πάνω από τη δεύτερη. Πλέκω άριχτο. Και βλέπουμε ότι είμαστε πριν από το τέλος, πριν από την αύξηση και μας έχει μείνει μόνο μία μεγάλη αλυσίδα. Εμείς θα πλέξουμε 2 μεγάλες αλυσίδες για να τελειώσουμε. Μία. Δύο. Και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στην τέταρτη από τις συνολικά 6 αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και θα πλέξω βουβό. Έτσι φαίνεται το πόντσο αν το έχουμε κάτω ανοιχτό. Αυτό λοιπόν που έκανα μετά από την σειρά που ολοκλήρωσα, την τελευταία σειρά που ολοκλήρωσα, πήγα και έπλεξα 2 ακόμα σειρές για να δούμε καλύτερα πώς είναι το σχέδιο καθώς αναπτύσσεται, πώς φαίνεται το πόντσο. Έτσι λοιπόν θα είναι το πόντσο με την πλέξη Σόλομον. Τώρα, ενώ σε όλες τις σειρές πλέκουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, στην τελευταία σειρά, τώρα εγώ δεν έχω πλέξει όλο μου το πόντσο και αυτό που θέλω να κάνω, θέλω να το κλείσω. Αυτό που κάνουμε στην τελευταία σειρά είναι, έχω πλέξει το βουβό μέσα στην τέταρτη αλυσίδα. Βάζω το βελονάκι μου και πλέκω, μάλλον έχω πλέξει το βουβό και μέσα στην αλυσίδα και μέσα στο κενό με 2 αλυσίδες έχω πλέξει το βουβό. Και θα πλέξω 6 αλυσίδες για να ξεκινήσω το πλεκτό μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τυλίγω 2 φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι μου και πλέκω διπλό ποδαράκι στο κενό με 2 αλυσίδες.
όπως κάνουμε πάντα, αλυσίδα μετά από την αύξηση όπως κάνουμε πάντα. Αυτό όμως που θέλουμε να κάνουμε πλέον είναι, δεν θέλουμε να δημιουργούμε αύξηση εδώ πέρα, οπότε για να σταματήσει να φαίνεται τόσο τετράγωνη μπροστά η μύτη, θα πάμε αντί για δύο αλυσίδες που πλέκουμε και βάζουμε το βελονάκι εδώ και πλέγουμε άριχτο, επειδή αυτή εδώ είναι η τελευταία σειρά, θα πάμε και θα πλέξουμε μόνο μία μεγάλη αλυσίδα. Οπότε, μετά από την αύξηση και πριν, πλέκουμε μόνο μία αλυσίδα αντί για δύο που κάναμε μέχρι τώρα. Θα βάλω το βελονάκι μου στο άριχτο μετά την πρώτη μεγάλη αλυσίδα και θα πλέξω άριχτο. Πλέκω δύο μεγάλες αλυσίδες, από εδώ και πέρα πλέκω δύο αλυσίδες, μέχρι να φτάσω στην επόμενη αύξηση. Δύο αλυσίδες κανονικά, πλέκουμε άριχτο μετά από την δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία. Δύο αλυσίδες, πλέκουμε άριχτο στο άριχτο που είναι μετά από την δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία, δύο μεγάλες αλυσίδες και πλέκω άριχτο μέσα στο άριχτο που είναι μετά από τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα που κάναμε μέχρι τώρα. Η μόνη διαφορά είναι στις αυξήσεις για να βγει πιο τριγωνική η μύτη μπροστά στο πόντσο. Μία, δύο αλυσίδες. Άριχτο, μέσα στο άριχτο μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία. Δύο μεγάλες αλυσίδες και πλέκω άριχτο μέσα στο άριχτο μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία. Δύο αλυσίδες. Άριχτο μέσα στο άριχτο που είναι μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία. Δύο αλυσίδες. Άριχτο μέσα στο άριχτο που είναι μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε την αύξηση πάλι. Μέχρι και την προηγούμενη σειρά πλέκαμε δύο αλυσίδες και μετά αύξηση. Εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι θα πλέξουμε μόνο μία μεγάλη αλυσίδα και αυτό για να σταματήσει να είναι τόσο τρίγωνο μπροστά το πόντσο μας. Τυλίγουμε την κλωστή δύο φορές γύρω από το βελονάκι και πάμε να πλέξουμε διπλό ποδαράκι, δύο αλυσίδες και διπλό ποδαράκι όπως κάναμε μέχρι τώρα. Μία κανονική αλυσίδα μετά την αύξηση και τώρα όπως κάναμε πριν την αύξηση, έτσι και μετά, θα πάω και θα πλέξω μόνο μία αλυσίδα αντί για δύο και θα πλέξω άριχτο μέσα στο άριχτο μετά την πρώτη μεγάλη αλυσίδα. Και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε το σχέδιό μας κανονικά μέχρι το τέλος. Δύο μεγάλες αλυσίδες κάθε φορά. Άριχτο μέσα στο άριχτο που είναι μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία, δύο, μία, δύο μεγάλες αλυσίδες και άριχτο μέσα στο άριχτο που είναι μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία, δύο, άριχτο, μέσα στο άριχτο που είναι μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία, δύο μεγάλες αλυσίδες και άριχτο, μέσα στο άριχτο που είναι μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Μία, δύο μεγάλες αλυσίδες, άριχτο,
Και το ωραίο που έχει αυτό εδώ το σχέδιο είναι ότι δεν τρώει πάρα πολύ νήμα όπως κάνουν και όλα τα άλλα πόντσο, γιατί η πλέξη Solomon γενικά είναι μια πλέξη που φεύγει πολύ γρήγορα. Έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος. Μία. Δύο μεγάλες αλυσίδες. Άριχτο, μέσα στο άριχτο που είναι μετά τη δεύτερη μεγάλη αλυσίδα. Και βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο μας έχει μείνει πάλι μία αλυσίδα, όπως πάντα, πριν την αύξηση. Αντί όμως να πλέξουμε δύο μεγάλες αλυσίδες όπως κάναμε συνήθως, το ίδιο που κάναμε εδώ, το ίδιο που κάναμε και στην αύξηση κάτω εδώ στη μύτη, αντί για δύο μεγάλες αλυσίδες θα πλέξουμε μόνο μία. Και θα βάλω το βελονάκι μου στην τέταρτη από τις συνολικά 6 αλυσίδες, βουβό, αλυσίδα και για να κλείσω το πλεκτό μου, κόβω την κλωστή, τραβάω τη θηλιά και σφίγγω και ασφαλίζω την κλωστή μέσα εδώ. Και το πόντσο μας σε αυτό το σημείο φαίνεται έτσι. Βλέπουμε ότι η μύτη έγινε λίγο πιο τριγωνική από ό,τι ήταν μέχρι τώρα που ήταν λίγο πιο τετραγωνισμένη λόγω των αυξήσεων. Και έτσι είναι το πόντσο μας ολοκληρωμένο. Τώρα, για να προσθέσουμε κρόσια, προσθέτω κρόσια μέσα σε όλα τα άριχτα που είναι μόνα τους, όπως επίσης και μέσα στους κόμπους Solomon. Αν δεν θέλετε να βάλετε μέσα στους κόμπους Solomon εδώ που έχει δημιουργηθεί, μπορείτε να βάλετε μόνο στα άριχτα που είναι μόνα τους κρόσια. Επίσης, προσθέτουμε κρόση εδώ μπροστά στη μύτη, μέσα στο κενό, με δύο αλυσίδες για να τραβήξει κάτω να φανεί η μύτη από το πόντσο μας. Και έτσι φτιάχνουμε πόντσο με την πλέξη Solomon. Μερικές οδηγίες που είχα δώσει και στην αρχή του βίντεο είναι ότι για να πλέξουμε το πόντσο αυτό, επειδή ο κάθε ένας μας έχει διαφορετικό μέγεθος αντίχειρα, μπορούμε να πλέξουμε το γαϊτανάκι με τις μεγάλες αλυσίδες και να είναι όσο μεγάλο όσο και περίμετρος κεφαλής μας ή περίμετρος κεφαλής για το άτομο που πλέκουμε, έτσι ώστε το πόντσο να χωράει μέσα από το κεφάλι να περάσει και μετά ανάλογα το μέγεθος πλέκουμε και ανάλογα το πόντσο. Δημιουργούμε όσες αυξήσεις χρειάζεται μέχρι να κάνει στο άτομο για το οποίο πλέκουμε. Και ωραίο είναι για ένα πόντσο να φτάνει μέχρι πριν τα κρόσια πάντα, να φτάνει μέχρι τη ζώνη του παντελονιού ή και λίγο πιο κάτω. Και μετά προσθέτοντας τα κρόσια κάνει το πόντσο να φαίνεται λίγο ακόμα πιο μακρύ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε like και να γράφετε και ένα σχόλιο. Θα χαρώ πολύ να δω τις φωτογραφίες από τα ολοκληρωμένα σας πόντσο. Θα χαρώ πολύ να τις ανεβάσετε είτε μέσα στην ομάδα πληκτρολογώντας Kiki Crochet, είτε μέσα στη σελίδα. Έχω τα link και για τη σελίδα και για την ομάδα κάτω από το βίντεο στο About. Και πάλι ευχαριστώ. Γεια σας!